Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κίνηματος αλλαγής και υποψήφιος πρόεδρος του κίνηματος αλλαγής. Συγγνώμη, τι λέω! Παίξτε το, δίνει 1,05. Θεωρείς σίγουρο αυτό? 1000%. Η τελευταία μεγάλη εκλογική νίκη που έχει συντελεστεί στη χώρα ήταν η δικιά σας το 2009 με 44%. Yeah. Μπορεί να φτάσει η παράταξη σε τέτοια επίπεδα ξανά? Με τους βλέπετε έτσι, έχουν μέσα κάπου μυαλό, θα το δούμε στην πορεία. Πιστεύω ότι μπορούμε να ξαναγίνουμε πλειοψηφική δύναμη. Και αυτό παλεύω. Φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε, θα χλαμπάρω αγώνα το σήμερα. Υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι ο Παπανδρέου γυρίζει για την προσωπική του δικαίωση και για να εκδικηθεί κάποιο. Λόγω του παρελθόντος του. Καταρχήν, με ξέρετε, εμένα δεν είμαι εκδικητικός, είμαι... Κανονικός είμαι! Τα παιδιά σας θα επιτρέπατε να χρησιμοποιήσουν κάναβη για ψυχαγωγικούς λόγους? Τους είπα, αν είναι να δοκιμάσετε, ελάτε εδώ να το μπροστά μου να τα δοκιμάσετε για να ξέρω. Και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις αύρες. Το θέμα των δεδομένων, σήμερα των προσωπικών δεδομένων, είναι πολύ λένε το νέο πετρέλαιο, η νέα πηγή πλούτου. Πλούτου, βέβαια. Ο πλούτος αυτός πηγαίνει σε κάποιους λίγους και μάλιστα την πληρώνει και φόρους. Τον κύριο Ζάπεκμπεργκ, τον κύριο Μπίζο. Ποιον? Δεν ξέρω τι, ποιους άλλους, το Apple κτλ. Το γράφουμε όλο αυτό. Πέρα από το ότι αξιοποιούνται τα δεδομένα μας, δηλαδή εμείς είμαστε το προϊόν, θα έπρεπε πρώτον να έχουμε κέρδος και εμείς από αυτό, εφόσον είμαστε μέρος του Facebook και οτιδήποτε άλλο. Αλλά εγώ κάνω και μια ακόμα πρόταση να είμαστε μέτοχοι σε αυτές τις εταιρείες. Τι? Σε εφόσον εμείς είμαστε το προϊόν και να έχουμε και λόγο. Σωστό. Δεν το καταλάβει κανένας. Ακριβώς τα ίδια λέω σήμερα. Λεφτά υπάρχουν εφόσον. Πολλοί πρώην πρόεδροι της Λατινικής Αμερικής, που ξέρετε τι γίνεται. Ναι, ναι, έχουμε, ναι, έχουμε τα καρτέλ, και, και στα Filmnet όλα αυτά τα Ελτσάπο και τα λοιπά, όλες αυτές οι... Τα παρακολουθείτε αυτά, σε ένα βαθμό όσο μπορώ, δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά βεβαίως παρακολουθώ. Α, πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι. Βλέπεις τη ζωή που έχουν κάνει. Ένας πρόεδρος της Κολομβίας μου έκανε μια ιστορία πώς τον είχε απαγάγει ως δήμαρχος τότε της... Στην Κολομβία τον είχε απαγάγει ο Ελτσάπο και τον είχε βάλει φυλακή και όχι φυλακή, τον είχε βάλει σε κάποιο σπίτι και τελικά πώς έφυγε από αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω τι έχεις, αλλά λέω να μην σε προσβάλλω. Κλείνει η παρένθεση και πολύ ασχολήθηκα. Σιγά το Πρωθυπουργό!